πρώτη του εμπειρία σε επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΚ μπροστά σε τόσο κόσμο και με τέτοια ωραία εμφάνιση. Του πρεμέρα εξπεριένση είναι ένα παρτίδο οφισιάλ con ΑΕΚ. Τους πρεμέρα εμπρεσιόνες. Estou muito feliz, é um grande clube, grandes fãs, e estou muito feliz pela vitória e pelo gol. Είμαι πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για τον κόσμο που έχει έρθει, για την υποστήριξη, για την νίκη και για τον γκολ που έχω βάλει. Να μας πει λίγο για αυτό τον γκολ. Ξέρουμε ότι είναι δεξιοπόδαρος, έκανε όμως την κίνηση και σούταρε με τα αριστερό. Το περίμενε ότι θα έχει τέτοια κατάληξη. Του normalmente toca con la derecha, con la derecha. Hoy has marcado gol con la izquierda. Puedes explicar un poco cómo ha sido todo? Algumas vezes pego a bola e trago para dentro e quando tenho espaço costumo bater. Já fiz alguns gols de perna esquerda e tem que chutar. Chutando a bola vai entrar e hoje fui muito feliz e estou muito feliz pelo gol. Αυτή την κίνηση μου αρέσει να την κάνω, μου αρέσει να κόβω μέσα προς την περιοχή και να σουτάρω. Έχω βάλει αρκετά γκολ στην καριέρα μου έτσι. Είναι ό,τι πιο ευτυχισμένο να βλέπεις την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα. Και μια κουβέντα για τη συνέχεια, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι αρκούντος ανταγωνιστική φέτος. Κρέες και η ΑΕΚ απαραίστε άνιο βάσερ κομπιτιτίβο, κομμού κλουμ. Sí, vamos trabalhar dia a dia, jogo a jogo, para que possamos sempre conseguir a vitória. Mas é muito cedo para dizer. O que a gente promete é que a gente vai lutar todo jogo para que a gente saia vencedor da partida. Εμείς δουλεύουμε μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Ο κόσμος ελπίζουμε να έρθει να μας υποστηρίξει και να έρθουν τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Δεν πάω που με είμαστε άτυχοι. Σήμερα ήμασταν πραγματικά κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, με πάθος. Ήθελα από την αρχή την νίκη. Πέτυχε και ένα γρήγορο γκολ, κατά το 25 αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω μετά η υπόθεση για την ΑΕΚ ήταν εύκολη. Στο πρώτο 25 λεπτό είδαμε ότι ήταν κοντά οι γραμμές, κλείσατε καλά τους χώρους στα 20 μέτρα εκεί στη μεσαία γραμμή. Περιορίσατε λίγο την ΑΕΚ. Μετά τι άλλαξε, η ποιότητα της ΑΕΚ? Πάντα όταν παίζει εκτός έδρας με μεγάλες ομάδες, αυτό που πρέπει να κοιτάξεις, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρώτο μισάωρο, 40 λεπτό, να κοιτάξεις να κλείσεις γραμμές όπως είπες και να κλείσεις κάθε διάδρομο για προϋποθέσεις για γκολ. Όταν πετυχαίνει μια μεγάλη ομάδα ένα γρήγορο γκολ, τα πράγματα μετά για αυτή γίνονται πιο εύκολα και έτσι χάσαμε 3-0. Ξέρεις ότι πάνω της ΑΕΚ στην Super League αλλάζει το κανένα πιο ανταγωνιστικό? Φυσικά, δεν το συζητάμε. Ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Καλά. Σε καλή κατάσταση, εντάξει. Σε καλή κατάσταση. Εντάξει, στην αρχή είναι αυτό, αλλά τίματα, εντάξει. Αμέ. Σου είναι αφηνιασμένος. Έφτιαγε το ότι η ΑΕΚ επέστρεψε, ότι είχα το τόσο κόσμο ξανά μετά από μήνες. Κοιτάξτε, σε ένα πρώτο παιχνίδι μετά από 2 χρόνια, η ομάδα επέστρεψε, είναι εδώ. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο μας. Αυτά τα 2 χρόνια μας στήριξε. Θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Πιστεύω τον ευχαριστήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και συνεχίζουμε. Στο πρώτο 25 λεπτό είδαμε λίγο ότι δυσκολευόσασταν, γιατί έπαιζε κλειστά ο Ντανιάς. Μετά όμως και η ποιότητά σας βοήθησε στο να ανοίξει το παιχνίδι και να αποτύχει τα γκολ. Εντάξει, σίγουρα εδώ μέσα, όποια ομάδα έρχεται, σίγουρα θα παίζει κλειστά. Αυτό το ξέρουμε. Εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε τις άμυνες
Ευτυχώς το καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο και μετά στο δεύτερο μπήκαμε πολύ δυνατά και βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ. Το οποίο από εκεί και πέρα μας απελευθέρωσε και θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Πώς είναι να αγωνίζεσαι μπροστά σε 25.000 κόσμο, πόση ανάγκη το έχετε εσείς οι ποδοσφαιριστές? Εντάξει, είναι ό,τι πιο σημαντικό να αγωνίζεσαι σε τόσο κόσμο. Είναι ψυχολογικό πάνω απ' όλα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας στηρίξουν και εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας για να πάμε την ΑΕΚ που πρέπει. Τι να περιμένουμε αγωνιστικά από την ΑΕΚ φέτος? Εμείς δεν έχουμε να πούμε πολλά λόγια. Πιστεύω μέσα στο γήπεδο πρέπει να αποδείξουμε. Θα δουλεύουμε καθημερινά. Στόχους ο καθένας από μόνος του έχει. Ξέρουμε σε τι ομάδα είμαστε. Και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είστε καλά. Να είστε καλά. Έφυγε και ο Μάρκας. Στη διάρκεια της προετοιμασίας έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω σε πολλά κομμάτια όσον αφορά και το επιθετικό αλλά και το αμυντικό παιχνίδι μας. Σήμερα ευτυχήσαμε να βγάλουμε ορισμένα από αυτά σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο δεδομένων των αναλογιών, γιατί ήταν και πρώτη αγωνιστική μπροστά στον κόσμο μας που περιμένει πολλά από εμάς την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Είχε και πάρα πολύ ζέστη, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε. Ήμασταν καλά, πατάγαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι η συνέχεια είναι δική μας και μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά για το χρονικό διάστημα που μιλάμε, καθότι είναι και αρχή του πρωταθλήματος, ήταν και το πρώτο παιχνίδι, είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας. Αλλά έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας να στρώσει η ομάδα και να παίξει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό περιμένουμε και είμαστε σίγουροι όλοι. Χώθηκες κάποια στιγμή, όταν και το γκολ για σένα, υπήρχαν οι υποθέσεις? Όχι, γενικότερα δεν αγχώνομαι στο παιχνίδι μου. Θέλω να το αφήνω έξω από αυτό που κάνω, γιατί οι δυνατότητες μου ξέρω εγώ προσωπικά ότι είναι μεγάλες και έχω πει και άλλες φορές ότι αναδεικνύονται μέσα από την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που μπορώ και συνεργάζομαι και με αυτόν τον προπονητή αλλά και με αυτούς τους συμπαίκτες και θεωρώ βέβαια ότι οτιδήποτε μπορώ να κάνω στο μέλλον θα αναδειχθεί μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Παίζεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο? Αυτό δεν το συζητάω, αυτό το έχουμε πει από πέρσι. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σεζόν. Να μας πει τα συναισθήματά του. Πρώτο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο της ΑΕΚ, έναρξη του πρωταθλήματος με γκολ. Πόσο ευτυχισμένο το κάνει αυτό? Πριν παρτίδο δεν το δεχάσα. Ας μαρκάδω τον γκολ. Έχω ένας αφουσιονάδος που είναι σύντσα δε ΑΕΚ. Κόμμα τη σύντες ώρα μας. Είμαι μοίρα, κοντέντο. De verdad que feliz. Impactado con lo que fue la fanática hoy en el estadio. Creo que es algo lindo. Siempre positivo, de verdad que estoy agradecido por eso y me siento muy feliz por haber marcado. Creo que no soy jugador de marcar goles, pero cuando lo hago lo vivo muy feliz porque no siempre se presenta esa oportunidad, ¿sabes? Αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Καταρχάς με τον κόσμο έχω ξετρελαθεί με την ατμόσφαιρα και τον φανατισμό που υπήρχε. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να σκοράρω τόσο πολύ όσο και να δημιουργώ, αλλά όταν μου δίνει την ευκαιρία και το κάνω, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πώς βλέπεις αυτή η ομάδα με αυτή την δυναμική και αυτόν τον κόσμο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Hasta donde puede llegar este equipo que has visto AEK con esta dinámica que tiene, con estos aficionados, con la gente de AEK? Mira, creo que muy lejos, creo que, como lo he dicho siempre, creo que somos un equipo muy, muy talentoso. Desde que llegué lo vi, que es un equipo que es muy talentoso, que juega la pelota, que le gusta ser compacto. Dije que a lo mejor una de las trabas iban a ser pues adaptarlo porque somos bastante nuevos. Y estamos peleando en eso, pero creo que hoy con lo que se vio en la cancha, este primer partido hacía mucho calor y poder ganar tres puntos que fueron importantes, creo que me voy feliz con el grupo, me voy feliz con todo, con la gente, creo que fue una noche que,
Και espero que podamos seguir dando en el torneo para, para estar arriba. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά. Το έχω ξαναπεί ότι είμαστε μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Μια ομάδα που είμαστε συμπαγείς μέσα στο γήπεδο. Σήμερα με την ζέστη που είχε και σαν πρώτος αγώνας που υπήρχε ένα άγχος, νομίζω ότι αποδώσαμε πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και εγώ προσωπικά και όλοι σαν σύνολο. Μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Ευχαριστούμε πολύ. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.